εισηγήτρια είναι η υποφαινόμενη και καθώς τα είδατε στις εισηγήσεις που σας έχουν σταλεί, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000. Δεν θα σας διαβάσω όλη την εισήγηση, θα αναφερθώ συνοπτικά στο ότι η θητεία της δεν υπερβαίνει τα 2,5 έτη. Συγκροτείται με εκπροσώπους φορέων συλλογικών, τοπικών, εμπορικών, επαγγελματικών συλλόγων, επιστημονικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων κλπ. Και πολιτών. Επίσης, ο αριθμός της είναι από 25 έως 50 μέλη, με δυνατότητες προσάυξης ανάλογα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και οι σημαντικές αρμοδιότητες είναι ότι γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Δίνεται επίσης να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Επειδή λοιπόν η σημασία της συγκρότησης αυτής της Επιτροπής είναι ουσιαστική και υπάρχουν και καταληκτικές ημερομηνίες να συγκροτηθεί το πρώτο δίμηνο από την εγκατάσταση της Δημοτικής Αρχής, προτείνω την εισήγηση στο σώμα, την εισήγηση στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με άτομα τα οποία ύστερα από την ανάρτηση πρόσκληση που είχε γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου της Φλόρινας επέδειξαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους. Έχετε την κατάσταση, σας έχει επιδοθεί. Είναι η εξής σύλλογη, Αθλητικός Όμιλος Φλόρινα, Αθλητικός Σύλλογος Επιτραπέζης Αντισφαίρησης της Άρισσας Φλόρινας, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, Εύξηνος Λέσχη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ο γνωστός ΟΚΑΝΑ, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Πελαγωνία, ο Νομαρχιακός Σύλλογος των Ατόμων με Αναπηρία του Νομού της Φλόρινας, ο Αθλητικός Σύλλογος Πίγασος, το Ποδοσφαιρικό Σωματείο ΠΑΣ Φλόρινα, το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Φλόρινας, ο Άγιος Αγαθάγγελος και ένας αριθμός δημοτών, η κυρία Βόγλη Νικολέτα, η κυρία Κοτσοπούλη Εφθαλή, η κυρία Μάλη Πολυξένη, ο κύριος Νάτης Αντώνιος, η κυρία Παπαδοπούλου Σοφία, ο κύριος Παπαμιχαήλ Λάζαρος, ο κύριος Πίζας Αθανάσιος, η κυρία Σολάκη Αφροδίτη, ο κύριος Σουβάσης Δημήτριος, ο κύριος Σταυρίδης Γεώργιος, ο κύριος Σταυρίδης Ευάγγελος, ο κύριος Τσίδης Κοσμάς, ο κύριος Τρανταφυλλίδης Νικόλαος, ο κύριος Τσούλης Σωτήρος, η κυρία Τσουμίτα Μαρία και ο κύριος Φίλος Νικόλαος. Παρακαλώ λοιπόν το σώμα για την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος. Επίσης, να σας αναφέρω ότι εκπρόθεσμα είχαμε και την αίτηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής Πληττωμένων Βέβης για συμμετοχή στην συγκεκριμένη επιτροπή. Με δική τους ευθύνη θεωρούν ότι παρέκαψαν τη διαδικασία, ζητάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή τους σε αυτή την Επιτροπή Διαβούλευσης. Παρακαλώ πολύ, κάποιο ερώτημα. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Πρόεδρε, όπως πολύ αναλυτικά και ρητά είχαμε θέση κατά τη συζήτηση του θέματος για το συμπαραστάτη του Δημότη και εδώ ισχύουν τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς, ενώ η εγκύκλειος αναφέρει ότι καλούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο αποστολή πρόσκληση, δημοσίευση στο τοπικό τύπο κτλ. Φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο θεσμό, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους εντός τακτής οριζόμενης προθεσμίας. Η πρόσκληση ανατάται και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Είδα να έχει ανατεθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καλά και καλυμμένη, πολύ καλά, ώστε να μην πάρει χαμπάρι κανένα. Ακριβώς τα ίδια όπως το συμπαραστάτη του Δημότη. Είδαμε από τη συγκρότηση
ότι σε τύφλες. Όλος τυχαίος. Να μου κάνει συγκεκριμένη συλλογή. 10 έτοιμα, συγκεκριμένη. Μην τα αρέσει να σου κάψει, δεν αρέσει. Και βέβαια από το 11 μέχρι το 26, ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποψήφοι του συνδυασμού δημάρχου και απέτυχαν και πρέπει κάπου να βγούνε, και ανθρώπους οι οποίοι 1 εκατομμύριο% για την κοινή γνώμη έχουν ειδοποιηθεί να κάνουν αίτηση. Τον αντίον όλοι οι άλλοι ήταν στην άγνοια. Γιατί τι θεωρούμε, ότι όλες αυτές οι επιτροπές προβλέπονται για να ανεβάσουν την ποιότητα της συμμετοχής, την ποιότητα της δημοκρατίας, να ανεβάσουν το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει αυτή η συμμετοχή και η πολυσυμμετοχικότητα στο Δήμο. Αλλά εδώ γίνονται κάποιες μεθοδεύσεις οι οποίες οδηγούν σε ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και βέβαια, όσο και αν νομίζουν κάποιοι ότι αυτό είναι ξυπνάδα και ότι ο κόσμος κοιμάται, κανένας δεν κοιμάται και ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει. Και επειδή βέβαια έχουμε και τη δικιά σας τοποθέτηση προσωπικά της κυρίας Προέδρου στην απόφαση του 13, που λέει στην απόφαση αυτή μειοψήφισε η κυρία Όλγα Μούσιου Μιλωνά, η οποία δήλωσε ότι θεωρώ ότι μια επιτροπή διαβούλευσης πρέπει να δημοσιοποιείται ευρύτερα. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Εγώ δεν θα ψηφίσω αυτό το θέμα. Γι' αυτό τον λόγο εμείς δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία και θα αποσυρθούμε για αυτό το θέμα. Σειρά, κύριο Διεύθυνση. Ναι, κυρία Σταύρου, έχετε τον λόγο. Μήπως θέλετε να δηλώσει ο καθένας ξεχωριστά ότι αποχωρεί λόγω του που το αναφέρατε προηγουμένως? Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Διευκρινήσεις ζητήσαμε, κύριε Σταύρου. Στην πρόεδρο, απευθύνεται. Είστε. Κύριε Σταύρου, έχετε τον λόγο. Θα συμφωνήσω και εγώ στην ποιονότητα των όσων αναφέρθηκε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Θεωρώ ότι πρέπει να δίδεται πολύ μεγάλη δημοσιότητα όταν έχουμε να κάνουμε με φορείς των δημοτών. Θα μπορούσε κάλλιστα η κυρία Πρόεδρος να έχει ενημερώσει τουλάχιστον εμάς που είμαστε νέοι δημοτικοί σύμβουλοι και που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γνωρίζουμε τις διαδικασίες, ούτε ότι υπάρχουν αυτές οι επιτροπές. Πιστεύω ότι δεν ήταν ένας τεράστιος σκόπος ένα τηλεφώνημα τουλάχιστον στους νέους δημοτικούς συμβούλους. Σίγουρα θα είχαμε κι εμείς κάποιους ανθρώπους να προτείνουμε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιοι σύλλογοι στους οποίους συμμετέχουμε και θα ήθελα να συμμετέχουν. Έχω την αίσθηση ότι ο Δήμος θα έπρεπε να επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή πολιτών και φορέων σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Έτσι όπως έγινε, το θεωρώ, αν όχι ύποπτο, αν μη τι άλλο, ότι δεν έχει γίνει με τον σωστό τρόπο και για τον ίδιο ακριβώς λόγο και εγώ δεν θα ψηφίσω το συγκεκριμένο και θα αποχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό θα ήταν να ακούσετε την απάντηση έτσι πριν αποχωρήσετε. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος άλλος θα πάρει τον λόγο. Ακούσετε την απάντηση και μετά να αποχωρήσετε. Ο κύριος Γκέκτσης έχει τον λόγο. Έχω και εγώ τις αντιρρήσεις μου για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως και την προηγούμενη φορά στο θέμα της ψήφισης του Συμβούλου του Πολίτη, έτσι, υπάρχει μια μίνιμουμ δημοσιότητα γύρω από το ζήτημα. Δεν είδαμε ούτε σε εφημερίδες, ούτε εδώ κάπου αναρτημένο στα βάθη της ιστοσελίδας του Δήμου. Δεν θα αποχωρήσω από την αίθουσα, αλλά δεν θα ψηφίσω για τη συγκεκριμένη. Παρακαλώ. Κύριε Παπαναστασίου, τον λόγο. Και εμείς δεν θα συμμετέχουμε στη διαδικασία. Βέβαια, εμείς έχουμε τελείως διαφορετικούς λόγους από αυτούς που υπόθηκαν πριν.
Εμείς θεωρούμε ότι όση δημοσιότητα και να γινόταν, όλος ο κόσμος να συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, η συγκεκριμένη επιτροπή έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Έρχεται, λέει, να γνωμοδοτήσει για επιχειρησιακό πρόγραμμα, για προϋπολογισμό και όλα αυτά. Πριν μας είπατε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από αυτά που ορίζει η νομιμότητα και όλα αυτά. Όλα αυτά εδώ είναι από τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους. Για τον προϋπολογισμό βγαίνουν 40 οδηγίες, ποιες δαπάνες να μειώσεις, ποια τέλη να αυξήσεις, όλα αυτά. Άρα, μια τέτοια επιτροπή στην ουσία δεν έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα. Θεσμοθετείται για να δημιουργηθούν αυταπάτες, ότι δίθεν οι πολίτες συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου. Δεν πρόκειται να βοηθήσει την επίλυση κανενός προβλήματος των εργαζομένων είναι δύσκολο, όχι δύσκολο, αδύνατο να πάρουμε κάτι που θα είναι, να επηρεάσουν σε κάτι που θα διαφοροποιήσει την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό το λόγο εμείς, γι' αυτό και όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτού του οργάνου με την συμμετοχή μας στη διαδικασία της ανάλυσης. Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει τον λόγο, ο κ. Βαρδάκας. Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από τη συμπεριφορά της μείζωνος μειοψηφίας. Η αποχώρηση από τη συζήτηση ενός ζητήματος είναι κορυφαία πολιτική πράξη. Όταν λειτουργούμε έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές. Το να μην συμφωνούμε με τον κατασκευασμό είναι δικαίωμα του καθενός. Το να αποχωρούμε όμως από την αίθουσα δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο γίνεται. Μάλλον γίνεται για να τοποθετήσει τη διαδικασία ακόμα μια φορά. Η Επιτροπή Διαβολής είναι πολύ σημαντικό όργανο για τη λειτουργία του Δήμου. Η Επιτροπή Διαβολής περνάει το τεχνικό πρόγραμμα, προλογισμός κτλ. Είναι άλλο πράγμα, επαναλαμβάνω, οι πολιτικές διαφωνίες και άλλο αποχώρηση από τη συζήτηση του ζητήματος. Οπότε εγώ τη θεωρώ προσχηματική, γίνεται για άλλους λόγους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά πολιτική αντιμετώπιση ή διαφορά. Αυτά όσον αφορά την συμπεριφορά των συναδέλφων και να τους θυμίζω κάτι. Μετεπιτάσσεως ζητήσαν την ενημέρωση των πολιτών ή και τη συμμετοχή τη δική τους στις επιτροπές αυτές. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους δόθηκε η δυνατότητα με ορισμό να συμμετέχουν στις επιτροπές παιδείας και δομήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα και εγώ να δώσω μια απάντηση. Λοιπόν, καταρχήν λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί αν σε οποιονδήποτε πολίτη η άγνοια νόμου είναι ασυγχώρητη, η άγνοια νόμου για έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, σαφώς, είναι ανεπίτρεπτη. Εδώ πέρα μέσα υπηρετούμε έναν θεσμό που έχει ένα και κυρίαρχο νόμο, τον νόμο του Καλλικράτη. Εάν λοιπόν όσοι είμαστε εδώ μέσα δεν είχαμε το φιλότιμο να διαβάσουμε έστω μια φορά τον Καλλικράτη και να σημειώσουμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα θέματα με τα οποία μπορούμε να εμπλέξουμε δημότες, φορείς και να συνεισφέρουμε κι εμείς, είναι καθαρά δική μας ευθύνη. Εάν οι επικεφαλείς των παρατάξεων εκχωρούν σε μένα τις δικές τους αρμοδιότητες, πολύ ευχαρίστως να ενημερώνω εγώ και να αναλάβω και τέτοιο ρόλο. Αλλά θεωρώ ότι ένας επικεφαλής έχει αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι δύο πράγματα αυτά που έπρεπε να δει. Συμπαραστάσεις του Δημότη και Επιτροπή Διαβούλευσης. Συγκεκριμένα τα οποία συμβαίνουν το πρώτο δίμηνο και ο καθένας κινητοποιεί και ενεργοποιεί όσους πολίτες γνωρίζει περισσότερο. Καταρχήν, το τι είναι στην ιστοσελίδα του Δήμου της Φλόρινας θεωρείται πλέον το παρουσιάζουμε σαν ένα ενοχικό στοιχείο. Η ιστοσελίδα είναι ο καθρέφτης του Δήμου. Σήμερα που όλη μέρα σεριανάμε όλες τις ιστοσελίδες και στα blogs και ενημερωνόμαστε, είναι απαράδεκτο ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για τα του Δήμου και θέλει να συμμετάσχει να μην παρακολουθεί τι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Και καλυμμένη. Τι θα πει και καλυμμένη. Την κρύψαμε να μην την βρει κανείς. Δεν καταλαβαίνω τα υπονοούμενα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή των συλλόγων. Νομίζω ότι η μείζωνα μειοψηφία πέφτει για δεύτερη φορά στο σφάλμα και θα θυμίσω ότι πρώτη συνεδρίαση με την Εύξη Νολέσχη να ενοχοποιεί συλλογικές ενότητες όπως είναι όλοι οι σύλλογοι αυτοί που συμμετέχουν. Τι θα πει, είναι συγκεκριμένοι σύλλογοι. Φυσικά κάθε σύλλογος είναι συγκεκριμένος. Κανένας δεν είναι αφηρημένος. Λοιπόν, τι σημαίνει, ότι οι σύλλογοι αυτοί έχουν η καλύτερη συνεργασία με τον Δήμο? Ότι είναι κάποιοι υποψήφοι του Δήμου της Φλόρινας και έπρεπε να μπουν κάπου? Πού να μπουν? Θα πάρουν μισθό? Θα αποκτήσουν δουλειά? Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να σεβόμαστε τους συνδημότες μας και αυτούς που ήταν σε κάθε ψηφοδέλτιο και αυτούς που συνεργάστηκαν με οποιονδήποτε υποψήφιο. Οι δημότες οι οποίοι ενδιαφέρονται είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια.
Εγώ όταν ήμουν αντιπολίτευση, όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Κωνσταντινίδης, ναι, είχα διαμαρτυρηθεί, αλλά είχα αναλάβει και την ευθύνη μου, δηλαδή είχα κάνει εγώ δημόσια ανακοίνωση. Να σας πω ότι υπήρξε ενδιαφέρον, δεν υπήρξε. Δυστυχώς, οι συμπολίτες μας δεν συνεγείρονται στο να συμπράξουν και να συμμετάσχουν. Ξέρουμε με πόση δυσκολία συγκροτούνται οι παρατάξεις και οι συνδυασμοί προεκλογικά και μάλιστα παρακαλάμε πάντα για να συγκροτηθούν οι επιτροπές για τη συμμετοχή τους, γιατί κανένας δεν έχει κάποιο όφελο συγκεκριμένο παρά μόνο έχει αρμοδιότητες και δουλειά. Το να προσπαθεί διαρκώς, νομίζω, να μειοψηφία, να βρίσκει σκιές, να σκιαμαχεί, να θεωρεί ότι υπάρχουν πλεκτάνες και μεθοδεύσει σε βάρος της, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει. Κανένας δεν μπορεί να επιβουλευτεί κανέναν, κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τον άλλον να κάνει τη δουλειά του και καλά θα είναι να ανοίγουμε και να διαβάζουμε καμιά φορά τους νόμους και τους θεσμούς και, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος πάντα λειτουργεί με ευελιξία, έτσι, και ακόμα και εκπρόθεσμα όταν τεθεί κάποιο θέμα και κάποιο αίτημα, το βλέπει και το κυρίαρχο σώμα που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτά έχω να πω εγώ, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ενδεχομένως κάποιοι δεν ασχολούνται τόσο με τα κοινά, όπως είναι η κυρία Σταύρου που έχει πραγματικά έτσι, μια πρωταρχική εμπειρία με τα θέματα αυτά, να έχει ένα μέρος δίκαιο, αν και κανείς μας σας είπα δεν μπορεί να το επικαλεστεί αυτό. Ασφαλώς όμως ο κύριος Κωνσταντινίδης που είναι 7 χρόνια στη Βουλή δεν μπορεί να μην έχει διαβάσει το Καλλικράτη και να περιμένει να τον ενημερώσουν προσωπικά για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις του και ποιες, τι πρέπει ακριβώς να κάνει σε κάθε περίπτωση. Αυτά έχω να πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Συγγνώμη που τοποθετούμε έτσι, αλλά ως εισηγήτρια του θέματος έχω δικαίωμα και εγώ να έχω άποψη για το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από την κυρία Παπαναστασίου. Και θα πω ότι συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις της κυρίας Παπαναστασίου. Αυτή η επιτροπή δεν έχει κανένα νόημα. Και μάλιστα να χρειάζεται και να εκλεγεί με ενισχυμένη πλειοψηφία. Είναι εισηγητική επιτροπή. Όπως και ο συμπαραστάτης του Δημότη, και εκείνος δεν έχει κανένα νόημα. Αυτή είναι η θέση μου όσον αφορά τον Καλλικράτη. Και η θέση μου είναι κακώς έγινε και ο Καλλικράτης. Ήμουν αντίθετος τότε σαν ομάρχης με τον Καλλικράτη και συνεχίζω να είμαι. Είναι ντροπή για έναν επικεφαλή μιας παράταξης να μην έχει διαβάσει τον Καλλικράτη. Να μην ξέρει τι επιτροπές θα γίνουν και πότε θα γίνουνε και να μην ενδιαφερθεί να ρωτήσει. Μέχρι πότε υποβάλλονται οι υποψηφιότητες, οι διαδικασίες πώς γίνονται. Αν δεν ξέρει, μπορούσε να ρωτήσει. Οι υπηρεσίες είναι ανοιχτές για όλους. Αλλά ο Καλλικράτης είναι στην τσέπη του καθενός. Είναι στα κινητά μας, είναι στα κομπιούτερ στο σπίτι, οπουδήποτε είναι ο Καλλικράτης. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αλλά ντροπή είναι για έναν επικεφαλή παράταξης να μην έχει διαβάσει το Καλλικράτη. Τότε αυτός δεν ενδιαφερόταν ποτέ για τον Δήμο, ενδιαφερόταν το πώς θα βγει σύμβουλος ή δήμαρχος κτλ. Εμείς εφιάλτες δεν βλέπουμε. Και ο κ. Κωνσταντινίδης μας κρίνει με το σκεπτικό το δικό του. Δηλαδή, πώς θα ενεργούσε αυτός, έτσι νομίζει ότι ενεργούμε εμείς. Λάθος, κύριε. Και όπως σας είπα, συμφωνώ απολύτως με την κυρία Παπαναστασίου, γιατί το λέω ξανά αυτό. Διότι ήρθαμε εδώ. Αν είχε πρόταση κάποιος συλλόγος που ήθελε να ενταχθούν, και ας μην είχαν κάνει αίτηση, μπορεί να τους φέρουν και τώρα και να ενταχθούν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αν είναι οι σύλλογοι 50% ή 200. Όσοι θέλουν να μπουν. Προβλέπεται από τον νόμο ότι αυτή η επιτροπή πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, όσοι θέλουν να μπουν. Αν θέλουν η κυρία Παπαναστασίου, τους λόγους της δεν ψηφίζει. Αν θέλει ο κύριος Γκέξης και η κυρία Σταύρου να ψηφίσουν για να τελειώσει το θέμα, ας ψηφίσουν. Αν θέλουν να έρθουν την επόμενη φορά και να φέρουν άτομα να συμπεριλάβουν μέσα, ας το φέρουμε την επόμενη φορά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το ποιος θα είναι στην επιτροπή. Εφιάλτες ούτε βλέπουμε ούτε έχουμε. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί ο Δήμος προς όφελος των πολιτών, τίποτα άλλο.
Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Παρακαλώ, ποιοι διαφωνούν με την ψήφιση του θέματος. Η κυρία Παπαναστασίου δεν συμμετέχει. Ο κύριος Κέρτσης καταψηφίζει. Κυρία Σταύρου Θοξοίδου καταψηφίζει. Και 20 δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφούν, επομένως το θέμα δεν πρέπει να αναλυθεί.